καλώσατε σε ένα ακόμα Coffee Squiggle. Γεια σας. Στο έθετο του Άρτου Μπεράλες. Από εδώ ο Γιάννης ο δεξής. Και από εδώ ο μεγάλος Δημήτρης Σαββαίδης. Πίσω από τις κάμερες ο Πάπης ο Γαλάνης. Γεια σου Πάπη. Στο τέταρτο επεισόδιο λοιπόν του Coffee Squiggle πάμε και στο τέταρτο επεισόδιο του tutorial για animation με πλαστελίνη. Όπου θα πούμε κάποια απλά πράγματα για το πώς να φωτίσουμε το σκηνικό μας χρησιμοποιώντας απλά υλικά που βρίσκουμε εύκολα στο σπίτι, λαμπατέρ, πολύφωτα κτλ. Και θα συνεχίσουμε με τη συνέντευξη από το σχεδιαστή του Logic Comics. Το κόμικ το οποίο ήταν νούμερο 1 στο New York Times για 6 εβδομάδες. Τον κύριο Παπαδάκο. Τον βρήκαμε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και η Λιόλια Εγνατάκη ήταν εκεί. Πάμε λοιπόν στη Λιόλια. Καλή διασκέδαση. Κυρίες και κύριοι, κλείστε τα φαντζούρια. Θέλουμε ελεγχόμενο φωτισμό. Στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς tutorial για claymation θα μιλήσουμε για φωτισμό. Δεν είναι δύσκολο με δύο λαμπατέρ να φτιάξουμε έτσι με λίγο χαρτονάκι μια όμορφη εικόνα για την ταινία μας. Αλλά ας ξέρουμε τα βασικά. The 3-point system. Το 3-point system χρειάζεται 4 φώτα. Ναι. Το key light, το βασικό φως του θέματός μας. Το fill light για το γέμισμα. Το backlight και το background light. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Key light λοιπόν τοποθετείται έτσι ώστε να φωτίζει καλά το θέμα μας. Η καλύτερη επιλογή είναι η υπογωνία 15 με 45 μοίρες δεξιά ή αριστερά από την κάμερα. Το fill light τοποθετείται στην άλλη μεριά ώστε να μαλακώσει τις σκιές που δημιούργησε το key light. Το backlight φωτίζει το θέμα μας από πίσω, όπως λέει και η λέξη, προσδίδοντας του όγκο και ξεχωρίζοντας το background που έχει επίσης το δικό του φως. Τα καμένα άσπρα σημεία και highlight μπορούμε να τα σπάσουμε είτε απομακρύνοντας τα φώτα από το θέμα μας, είτε με λίγο στραψόχαρτο. Γενικά δοκιμάστε, πυραμιδαστείτε και θα δείτε. Άντε γεια! Αυτό ήταν και το tutorial για τα φώτα. Φαντάζομαι βοήθησε αρκετά, γιατί ήταν και κάποιες γνώσεις που δύσκολα τις τσιμπάσεις μόνο σου εμπειρικά. Θέλει να ξέρεις και κάποιες θεωρίες, καλός ή κακός. Και φυσικά, πάλι να παίξετε με αυτά. Πειραματιστείτε με ανακλαστήρες, χαρτόνια, λευκά, αλουμινόχαρτα, οτιδήποτε για να δώσετε μια ωραία αισθητική. Καλή διασκέδαση!